Ευχαριστώ, γιατρέ. Τώρα θα παρουσιάσουμε την Σπυριδούλα Τσαρουχά, νοσηλεύτρια της υπηρεσίας ανακουφιστικής φροντίδας. Είναι στο σπίτι της Μέριμνας για φροντίδα των παιδίων και οικογένειων της αρρώστους. Είναι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα μας μιλήσει από την πλευρά της νοσηλεύτριας, μια άλλη πλευρά που είναι πάλι, είναι στη λειτουργία και μάλλον όση δύσκολη δουλειά που έχουν οι γιατροί, έχουν χειρότερα πολλές φορές οι νοσηλεύτριες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα, σεβαστοί πατέρες και εκλεκτοί σύνεδροι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον πατέρα Κοφινά για τη δυνατότητα που μου δίνεται σήμερα να σας παρουσιάσω εν συντομία την εμπειρία των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο, έτσι όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία, έτσι όπως την έχω ακούσει από τους συναδέλφους μου και έτσι όπως την έχω βιώσει και εγώ μέχρι σήμερα. Ζούμε σε έναν κόσμο που η λέξη θάνατος τρομάζει τους περισσότερους και αρκετά συχνά υψώνεται ένα μεγάλο τείχος μπροστά του, θέλοντας, προσπαθώντας μάλλον μάταια κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσμος να τον αποφύγει και να κρύψει το φόβο που τον γεμίζει. Θα έλεγα τα τελευταία 7 χρόνια. Μέσα από συζητήσεις με την οικογένειά μου, με φίλους και απλούς συνανθρώπους, έζησα κι εγώ με έμεσο τρόπο αυτή την αποφυγή. Θυμάμαι από το 2004 όσες φορές έχω μιλήσει για το μεταπτυχιακό μου με θέμα ογκολογική, νοσηλευτική και ανακουφιστική φροντίδα, όπως επίσης και για την παλιά μου εργασία στην ογκολογική και αιματολογική κλινική ενός γενικού νοσοκομείου, καλούμαι κάθε φορά να απαντήσω στην ερώτηση πώς αντέχω, χωρίς ωστόσο να έχω χρόνο για απάντηση. Το τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα, όταν αναφέρω ότι εργάζομαι στη φροντίδα στο σπίτι για σοβαρά άρρωστα παιδιά, με ελάχιστες μπορούν εξαιρέσεις, σχεδόν αμέσως περνάμε στα πιο ευχάριστα γεγονότα της ζωής. Παρά τη σιωπή που επικρατεί, ο φόβος του θανάτου είναι η σκοτεινή σκιά μας από την οποία δεν χωρίζουμε ποτέ και το να μιλήσουμε ή να ασχοληθούμε με αυτόν δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε και το νόημα της ζωής. Στην προσπάθειά μου να σας μεταφέρω λίγο από τον κόσμο που υπάρχει πίσω από αυτό το τείχος, θα ξεκινήσω την περιγραφή του έργου που καλείται κάθε νοσηλεύτρια να επιτελέσει όταν ο θάνατος πλησιάζει έναν συνάνθρωπό μας. Από τους βασικούς μας ρόλους, στην πρώτη πυλώνα του θανάτου Μέριμνα, είναι η αξιολόγηση και η εγκεκριμένη φροντίδα του ατόμου. Παρέχουμε πληροφορίες και εκπαιδεύουμε τον ασθενή και την οικογένειά του για οτιδήποτε αφορά τη φροντίδα του και την ανακούφιση από τα συμπτώματα που προκαλεί η νόσος και η εμπειρία της. Κινητοποιούμε όλες τις διαθέσιμες πηγές για την ικανοποίηση των αναγκών του ασθενή και της οικογένειάς του. Συνεργαζόμαστε με τον ίδιο τον ασθενή, την οικογένειά του, τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τη δημιουργία του πλάνου φροντίδας και την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από κοινού. Είμαστε εκείνα τα πρόσωπα που λόγω της διαφορετικότητας στην αντίληψη, τη συνεχή παρουσία και επικοινωνία με τον ασθενή και την οικογένειά του, αποτελούμε το κύριο κρίκο υποστήριξή τους μέσα στην ομάδα φροντίδα. Σημαντικές διαστάσεις του νοσηλευτή είναι η υποστήριξη και η απόδοση της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης, η συνεχή προσπάθεια κατανόησης του ατόμου, η ενίσχυση και η διατήρηση της ελπίδας, η παροχή και η διατήρηση της άνεσης, η ενσυναίσθηση και η εκεί παρουσία. Το ότι υπάρχουμε δίπλα σε άτομα που βρίσκονται κοντά στο θάνατο και δεν τα θεωρούμε τελειωμένα όπως πολλοί αποκαλούν, είναι αυτό που κάνει τη δουλειά μας αξιοθαύμαστη από τους γύρω μας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της φροντίδας είναι και η οικογένεια του ασθενή ή τα σημαντικά για εκείνον πρόσωπα. Η οικογένεια μπορεί να είναι συνεργάτης αλλά και δέκτης ενός μέρους της φροντίδας ώστε να ενισχύεται στο ρόλο της ως βασικός φροντιστής του αρρώστου. Αυτό που κάνει όμως τον νοσηλευτή να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας είναι η φροντίδα που παρέχει στο σώμα του ασθενή. Το αόρατο αυτό κομμάτι της φροντίδας, που τις περισσότερες φορές θεωρείται πρακτική ρουτίνας, είναι το μέσο που οι νοσηλευτές σχετίζονται ιδιαίτερα με τους ασθενείς και το μέσο με το οποίο διατηρούν τις σχέσεις τους με την οικογένειά του. Το άγγιγμα του σώματος, εκτός της οργανικής λειτουργίας, έχει και εκπραστική. Μέσω αυτού μεταβιβάζεται η άνεση, η εκτίμηση, το ειλικρινές ενδιαφέρον και ο σεβασμός σε όλη την πορεία της ασθένειας του ατόμου και λίγο μετά το τέλος της ζωής του. Πολλοί νοσηλευτές που εργάζονται σε ξενώνες μίλησαν για την εμπειρία τους, υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν χωρίζεται σε κομμάτια και ότι η φροντίδα που παρέχουν δεν επικεντρώνεται μόνο στην ανακούφιση των οργανικών συμπτωμάτων, αλλά και σε άλλα προβλήματα, ψυχοκοινωνικά, πνευματικά,
καθώς και σε πιο απλά, αλλά εξίσου σημαντικά για εκείνον. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η παροχή αυτής της φροντίδας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, εγώ θα εστιάσω σε εκείνους που σχετίζονται με τον επαγγελματία νοσηλευτή και συγκεκριμένα τη στάση και τις αντιδράσεις του απέναντι στο θάνατο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σχέση του νοσηλευτή με τον ασθενή στο πλαίσιο της φροντίδας στο τέλος της ζωής. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η σχέση είναι διαδική. Ξεχνάνε όμως ή θέλουν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας, που δεν είναι άλλος από το θάνατο. Συνεπώς, θεωρούμε δεδομένο ότι συμμετέχοντας στη φροντίδα στο τέλος της ζωής, ο θάνατος πάντα θα μας επηρεάζει και θα μας ανακοινεί εσωτερικά. Αρκετοί ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν τη στάση των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο και βρέθηκε ότι επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Αρχικά επηρεάζεται από την ηλικία, τις θρησκευτικές και τις προσωπικές πεπιθήσεις που έχει ο καθένας μας για το θάνατο. Μεγάλο ρόλο φάνηκε ότι παίζει και η εκπαίδευση, καθώς και η επαγγελματική μας εμπειρία. Ανάλογα με τη στάση που έχουμε απέναντι στο θάνατο, εξαρτάται και η στάση μας απέναντι στη φροντίδα των ασθενών που πεθαίνουν. Συνεπώς, είτε θα υπάρχει τάση να προσεγγίσουμε τον ασθενή προκειμένου να του παράσχουμε την απαιτούμενη φροντίδα, είτε θα απομακρυνθούμε από αυτόν, θα τον αφήσουμε μόνο του, προστατεύοντας τον εαυτό μας κυρίως από τα έντονα συναισθήματα που προκαλεί ο επικείμενος θάνατός του. Ωστόσο, στις περισσότερες μελέτες που έγιναν, βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές σε ογκολογικά τμήματα και μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας εμφάνιζαν θετική στάση. Αναφορικά με το προηγούμενο σχήμα, φάνηκε ότι η θετική στάση είχαν περισσότεροι νοσηλευτές που ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, έδιναν διάφορες ερμηνείες για το θάνατο, όπως την ύπαρξη της μεταθάνατων ζωής ή ότι ο θάνατος είναι ένα μέσο αποφυγής οδυνηρών διαδικασιών, είχαν εκπαίδευση πάνω σε θέματα ανακουφιστικής φροντίδας και θανάτου, καθώς και μεγαλύτερη εμπειρία σε άτομα που πεθαίνουν. Επιπλέον, στηρίζονταν περισσότερο από τη θρησκεία και εμφάνιζαν μεγαλύτερη ευκολία στο να συζητούμε τους ασθενείς στα θέματα σχετικά με το θάνατο. Εκτός όμως από το ρόλο μας στην έρευνα του ανθρώπου που πεθαίνει, θα ήθελα να αναφερθώ και στη πιο ανθρώπινη πλευρά που βιώνουμε όλοι οι νοσηλευτές, χωρίς καμία εξαίρεση, με διαφορετικά φυσικά τρόπο ο καθένας. Όσο ήμουν στην κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, άκουσα αρκετές φορές από γιατρούς ή συναδέλφους νοσηλευτές τις φράσεις «Μη δένεσαι με τους ασθενείς, θα το βλέπεις μόνο σαν ένα οκτάωρο. Δεν επιτρέπεται να κλαις, πρέπει να είσαι δυνατός». Ευτυχώς, η εκπαίδευσή μου από το Πανεπιστήμιο με όπλησε αρκετά καλά, ώστε να υπενθυμίζω εγώ στους συναδέλφους μου ότι είμαστε άνθρωποι και επαγγελματίες μαζί και είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποιες στιγμές να θρηνούμε και να θρηνούμε όταν φροντίζουμε τους ασθενείς στο τέλος της ζωής τους. Θρηνούμε την απώλεια του προσωπικού δεσμού με το άτομο που πεθαίνει και τα σημαντικά για εκείνον πρόσωπα, την απώλεια των σχέσεων που βλέπουμε να χάνονται, την απώλεια της αξίας του εαυτού μας, των άλλων και της ζωής. Παλιότερες είναι διαθετημένες τραυματικές προσωπικές απώλειες από τη ζωή μας, καθώς και τέλος συνειδητοποιούμε τη δική μας θνητότητα. Αρκετές θεωρίες και μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για τη διεργασία του θρήνου, ωστόσο τα περισσότερα προέρχονται από μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα που θρηνούν την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο για το θρήνο των επαγγελματιών υγείας, που βασίστηκε σε μελέτη με γιατρούς και νοσηλευτές, σύμφωνα με το οποίο ο θρήνος είναι μια ενεργή διαδικασία γεμάτη επιλογές. Επιλέγουμε είτε να αποφύγουμε είτε να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο και τις απώλειες που περικλεί. Επιλέγουμε τον τρόπο και τον χρόνο για το που θα εκδηλώσουμε το δικό μας θρήνο. Έτσι συμπεριλαμβάνει μια συνεχή διακύμανση μεταξύ των αντιδράσεων του θρήνου που προέρχονται από την επικέντρωση στην απώλεια και στην αποφυγή ή καταστολή αυτών των αντιδράσεων. Η διακύμανση αυτή είναι απαραίτητη, είναι προσαρμοστική και υγιής. Με αυτόν τον τρόπο, οι νοσηλευτές τείνουν να ξανασκεφτούν, να ξαναοργανώσουν την εμπειρία των απολειών τους, να συνδέσουν το νόημα σε αυτές και προοδευτικά να τις ενσωματώσουν στο δικό τους κόσμο και στη δική τους ομάδα, στην ιστορία της δικής τους ομάδας. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση του θρήνου μας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η συγκεκριμένη διεργασία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως την πεποίθηση για τη ζωή, τον εαυτό μας, τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας, τις καταστάσεις που μπορούν να συμβαίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στη ζωή μας, την εκπαίδευση που έχει ο καθένας μας, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με το στυλ της κοινωνίας και το πολιτισμό της κάθε χώρας. Τονίζω και πάλι ότι πρόκειται για μια φυσιολογική διεργασία, χωρίς απαραίτητα αυτό να οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση.
Και αυτό φαίνεται και μέσα από μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι βασικές πηγές έντονου άγχους για τους νοσηλευτές και πολλές φορές και η αιτία αποχώρησης από το συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας δεν είναι ο θάνατος ως γεγονός, αλλά η συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, τα συμπτώματα του ασθενή που δεν μπορούν να ελεγχθούν, καθώς και η έλλειψη προσωπικού. Σημαντική ασπίδα για εμάς σε όλη την πορεία της φροντίδας των ασθενών στο τέλος της ζωής είναι η φροντίδα του εαυτού μας με ποικίλους τρόπους. Χωρίς τη φροντίδα του εαυτού μας δεν μπορούμε να φροντίσουμε και τους άλλους. Και αυτή η φροντίδα επιτυχάνεται είτε με τη χρήση συστηματικής ψυχολογικής υποστήριξης και εποπτείας, είτε με τη στήριξη από τη θρησκεία και το ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον, είτε με ασκήσεις δραστηριότητες που μας στρέφουν προς τον ίδιο μας τον εαυτό, συμβάλλοντας όλα αυτά και στην προσωπική μας ανάπτυξη. Ένα μεγάλο κομμάτι στην προστασία του εαυτού μας και στη στάση μας απέναντι στο θάνατο έχει και η εκπαίδευση πάνω σε θέματα σχετικά με το θάνατο και με την φροντίδα σε αυτό το στάδιο, για το οποίο και θα αναφερθούμε και σε επόμενη συνεδρία. Ένα μεγάλο ερώτημα σε πολλούς από εμάς είναι γιατί παραμένουμε σε αυτό το πλαίσιο εργασίας. Γιατί αυτό ίσως που μας δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι η συνεισφορά μας σε κάτι που αξίζει, σε κάτι που μας μαθαίνει τη σημασία του κάθε λεπτού της ζωής μας. Είναι η σχέση και η επαφή με τον ασθενή, μια σχέση τόσο μοναδική και γεμάτη προκλήσεις κάθε φορά. Στο δικό μου ταξίδι μέχρι στιγμής ως νοσηλεύτρια και ως άνθρωπος, στην πρώτο πυλόν του θανάτου Μέρινα, υπήρξαν ημέρες γεμάτες ένταση και θλίψη, αλλά και μέρες τόσο όμορφες, γεμάτες με συναισθήματα γαλήνης και ηρεμίας. Η ενασχόλησή μου με τη φροντίδα στο τέλος της ζωής με έμαθε να κοιτάω το θάνατο κατά πρόσωπο, χωρίς να δούμε το φόβο μου γι' αυτό. Έτσι οδηγήθηκα σιγά σιγά σε μια άλλη εκπαίδευση για μένα, την εκπαίδευση για τη ζωή. Έχω φροντίσει μια κυρία 80 ετών και ένα πλασματάκι 2 μηνών στο τέλος της ζωής τους. Και οι δύο, παρά τις διαφορές αναγκών που έχουν λόγω ηλικίας και που σίγουρα η προσέγγιση τους είναι διαφορετική, μου έδειξαν ότι η έννοια της φροντίδας είναι η αγκαλιά που χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή και έχει κεντρική θέση στις ζωές όλων μας. Η παροχή της απαιτεί υπομονή και σεβασμό μέχρι τη τελευταία πνοή. Έχω και έχουμε να δώσουμε πολλά και να μάθουμε πολλά περισσότερα Και γι' αυτό το λόγο αξίζει να συνεχίσουμε να μεριμνούμε για όσους βρίσκονται στην πρώτη πυλόν του θανάτου. Ευχαριστώ πολύ.